Πάμε τώρα στην Θεσσαλονίκη. Να ευχηθούμε μια καλή χρονιά στον Κωστή Ραπτόπουλο. Δημιουργική, με υγεία και μακριά από περιπέτειες και ξύλο. Λοιπόν, ο Αυγούστο παντρεύτηκε. Ναι, και έχει κάνει δύο παιδιά πριν το γάμο. Mm. Και εδώ στο Μέγαρο μείνανε με το στόμα ανοιχτό. Γιατί δεν έχουν κινήσει οι Έλληνες να κάνουν παιδιά πριν τα 35. Mm. Τώρα αν αυτό έχει να κάνει με το έντονο σεξ της πρώτης δίκτυας του γάμου με το σφίξιμο στον προσαγωγό, εγώ δεν το γνωρίζω, αλλά ήδη έχοντας δύο παιδιά δεν νομίζω να υπάρχει δίκτυα του γάμου πρώτη. Ήταν το τυπικό κομμάτι και ευχόμαστε και εμείς να μεγαλουργήσει και να κάνει υπομονή, γιατί από τα 23 πεθάνει στα 88, φαντάσου να είμαι την ίδια γυναίκα για 60 χρόνια. Τη δίνουμε κουράγιο και ελπίδα τον Αυγούστο. Ποιος δεν θα είναι στο παιχνίδι με τον Άρη, αν και βέβαια οι τελευταίες πληροφορίες λένε, Γιάννη, ότι θα επανεκτιμηθεί η κατάστασή του αύριο. Ο Αυγούστο, ο οποίος αρνήθηκε να πάει να παίξει με την εθνική ομάδα κάτω των 23, κάτι για το οποίο έβαλε σίγουρα, όχι σίγουρα, έχει βάλει χέρι το ΠΑΟΚ, γιατί τον χρειάζεται, είναι σε ενωτική πορεία. Αυτό με το ΣΧΑΦ να είναι μόνο ο Μίσιτς, ο Μαουρίσιο να αρκεί να πάρει φόρμα, ο άλλος εσύ, ο οποίος αυτός είναι σε δυσάρεστη κατάσταση, δημιουργεί μεγάλη ανάγκη για τον ποδοσφαιριστή, ο οποίος ο Αυγούστο προαλήφεται για βασικό στο ντέρμπι με τον Άρη, ή απλά ο Φερέρα θα ήθελε να τον είχε στην αποστολή για εναλλακτική λύση στον πάγκο? Κοίταξε, ο Μίσιτς είναι ο βασικός, ναι, ποδοσφαιριστής. Από εκεί και πέρα ο Μαουρίσιο 90 αγωνιστικά λεπτά δυνατά δεν βγάζει. Mm. Οπότε ή θα ξεκινούσε ή θα το μοίραζε. Δηλαδή ο Μαουρίσιο, κακά τα ψέματα, 90 λεπτά σε έντονο ρυθμό δεν μπορεί να τα βγάλει, αν το μάτι είναι με πολλά μαρκαρίσματα, πολλά φάουλ κτλ. Οπότε μάλλον θα το μοιράζαν αυτοί οι δύο με το Μίσιτς να ξεκινήσει. Έχω πολλά πικάντικα. Φιλοξενήσαμε στο ραδιόφωνο τον κύριο Θεοδωρίδη, τον Σάββα, εκμεωτατός. Μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τον Βούγκια, κάτι το οποίο εκνεύρισε τους παοξίδες. Σαν να λένε ότι ορίστε κύριε, ποιος είναι. Βέβαια, ο ακμεότατος επίτιμος πρόεδρος του Ολυμπιακού είπε ότι αποκλείεται οι διαιτητές να μην κατέβαιναν και έβαζαν στίγμα με όλη την Ελλάδα. Και έμεινε το λέει προσωπικά στοιχήματα. Δεν ξέρω αν έχει ανάγκη από λεφτά να βάλει στοιχήματα, αλλά σίγουρα τα κέρδισε ο Σάββας ο Ιδωρίδης. Έχω πει πολλές φορές ότι για όλα συμβαίνουν στην Ελλάδα φταίει ο Περέιρα. Έχουν στοχοποιήσει τον Περέιρα και πιστεύουν στον Ολυμπιακό ότι ο ΠΑΟ κρύβεται πίσω από τον Περέιρα. Και λέει ο κ. Θεοδωρίδης εδώ, σε εμάς, θέλουμε ξένους σε όλα τα παιχνίδια, αλλά όχι διορισμένους από τον Περέιρα, καθώς άφησε να εννοηθεί ότι ο Περέιρα έχει καλές σχέσεις με τον ΠΑΟ. Mm. Αυτό καταλάβαμε, χωρίς να το κατονομάσει, αυτό που είπε στους... Πάντως, Κώστα, ναι, αν δεν κάνω λάθος, γιατί το κουβέντιασα με τον Γιώργο το LinkedIn νωρίτερα, έχει προαποφασιστεί ξένοι διαιτητές να σφυρίζουν τα παιχνίδια του Ολυμπιακού, της ΑΕΚ, του ΠΑΟΚ και του Παναθηναϊκού. Βεβαίως. Και όχι του Άρη. Και πριν από μισή ώρα που μπήκα στο στούντιο δεν είχαμε ακόμα διαιτητές. Δεν ξέρω αν έχουμε διαιτητές. Πάντως πριν μισή ώρα μας έκανε διαιτητές. Δεν έχουμε. Υπήρξε μια έντονη φημολογία πως θα οριζότανε και πάλι ο διαιτητής που ήταν στον πρώτο γύρο, στο ΠΑΟ Κάρης, ο Σιδηρόπουλος. Ο Σιδηρόπουλος, ναι. Σιδηρόπουλο και οι δύο δεν τον θέλουν, πιο πολύ τον θέλει ο ΠΑΟ, για να είναι ειλικρινής. Πάντως δεν σκοπεύει ο ίδιος θεωρείς να αποσύρει τη μήνυση, δεν υπάρχουν ανθρώπινα να λάθη και θεωρεί τα λάθη σε μένα. Ναι. Μίλησε πολύ σκληρά και δεχόμαστε μεγάλη κριτική από τους οπαδούς του ΠΑΟΚ, γιατί βγάλαμε το θεωρείς. Δεν μπορώ να καταλάβω ότι ένα ραδιόφωνο ή ένα μέσο έχει να ανοίξει όλους τους ορίζοντες τους σε όλους. Και δεν πρέπει να το θεωρούν οπαδικό. Τέλος πάντων κάτι τέτοιο έγινε και με μια δικιά μου περίπτωση, θα σας πω από κοντά. Ναι. Από εκεί και πέρα, υπάρχει ΠΑΟΚ, έβγαλε πριν από λίγο ανακοίνωση. Ο λευκός καπνός διηγείων. Οι ορισμοί των διαιτητών είναι αύριο, οπότε μην περιμένεις σήμερα. Αύριο δεν θα περιμένουμε. Ναι, να μην το περιμένουμε. Στον ΠΑΟΚ προπονήθηκε ο Βαρέλα, ο οποίος θα πάρει μάλλον θέση βασικού. Ατομικό έκανε ο Κρέσπο, που χάνει μάλλον, είναι πολύ μικρότερες οι πιθανότητες να παίξει δίπλα στο Βαρέλα. Το Βέμπλουμ, ο οποίος είναι για να φύγει στην Grasshoppers.
και να απαλλαγεί ο ΠΑΟΚ από ένα μεγάλο μπελά, καθώς φαίνεται ότι δεν μπορεί να επανέλθει τα τριεντατρία του, είναι μια δυσάρεστη κατάσταση. Mm-hmm. Έχουμε τα μεταγραφικά, στο οποίο φαίνεται ότι ο ΠΑΟΚ, το εκείνο που μπορούμε να δούμε, δεν ξέρω πώς θα δώσει παίκτης. Αν δώσει, δεν θα πάρει. Δηλαδή θα είναι μεγάλη έκπληξη αν ο ΠΑΟΚ πάρει αξιόλογο ποδοσφαιριστή σπαταλώντας χρήματα. Θα μην επαναλάβω για το Financial Fair Play, να γίνουμε κουραστικοί. Αλλά υπάρχει πρόταση πιθανή για Πέλκα, όπως προβλέψαμε και όπως μιλήσαμε και με τον ίδιο και το συμβουλεύσαμε, αν φύγει πάνω στη Γερμανία να παίξει με μια ομάδα η οποία θα παίζει είτε 3-5-2 είτε 4-4-2 να γίνει ο δεύτερος. Είναι στο ραντάρ κάποιων ευρωπαϊκών συλλόγων. Ο μάναζερ του είναι αυτός ο οποίος είναι της Bundesliga άνθρωπος, ομάδων, κυρίως από τη Γερμανία. Για άλλη χώρα δεν μάθαμε. Αν υπάρχει κάποια άλλη χώρα, δεν γνωρίζω. Η δεύτερη κάτω είναι η Τουρκία, αλλά εκεί φαίνεται ότι κατέληξε και ο ίδιος με το μάνατζερ του. Μάλιστα. Ο ΠΑΟΚ να πω ότι δεν έκανε αναπροσαρμογή συμβολέου στον Μπέλκα, γνωρίζοντας ότι επέκταση και αναπροσαρμογή, σαν να του λέει ότι θα προσπαθήσω να σε πουλήσω. Άλλωστε και ο ίδιος το καλοκαίρι είπε ότι πριν το καλοκαίρι έλεγε δεν σκέφτομαι ποτέ να φύγω από τον ΠΑΟΚ, αν δεν πάρω πρωτάθλημα φέτος και κύπελο, αν το πάρω μπορώ να φύγω. Το πήρε, δεν έφυγε. Δεν είναι σε πολύ μεγάλη, σε πολύ καλή χρονιά φέτος, και ο ΠΑΟΚ και ο ίδιος επιθυμούν το κοινό συμφέρον και του ΠΑΟΚ και της πλευράς του Πέλκα να φύγει. Η Γερμανία είναι πιο προσιτή, με ανοιχτές άμυνες, με χώρους κτλ. Η εντεκάδα τώρα. Από ό,τι φαίνεται, ο Ζήκο ήταν τερματοφύλακας, ο Μάτιος δεξιά με τον Γιαννούλη, ο Βαρέλα με τον Ιγνασόν, καθώς ο Κρέσπο έχασε και τη σημερινή προπόνηση. Οπότε φαίνεται εκτός απρόπτου, εκτός συγκλονιστικού απρόπτου, αν δεν παίζει ο Κρέσπο τώρα, πρόσεξε να δεις. Αν λέμε ότι αύριο βρέθηκε ο Κρέσπο και είναι καλά, και ξεπερνάει το πρόβλημα, δεν παίζει ο Βαρέλα. Ναι. Παίξει ο Ιγνασόν. Δηλαδή αυτή τη στιγμή δεν αντικαθιστά τον Κρέσπο ο Ιγνασόν, τον αντικαθιστά ο Βαρέλα. Κάτι το οποίο σημαίνει ότι ο Ίγνασον κερδίζει πόντους πάρα πολύ μεγάλους στον χώρο του κέντρου της άμυνας. Πάντως, Ίγνασον και Βαρέλα έχουν παίξει ξανά μαζί. Όχι. Όχι. Γιατί είναι δύο ποδοσφαιριστές που έχουν λίγο πολύ το ίδιο σωματότυπο, το ίδιο καλούπι. Ίδια χαρακτηριστικά. Ο Μίσιτς θα είναι εκεί. Θα μάλλον θα ξεκινήσει ο Μαουρίσιο. Αν θα τη βγάλει την άκρη, ναι, δεν ξέρω. Πάντως, φαίνεται ότι δεν βγάζει άκρη. Ο Λιμιός δικαιωματικά δεξιά. Ο Σφιντεύσκης στο κέντρο της επίδειξης δικαιωματικά. Και από εκεί και πέρα. Ο Μπίζεσβαρ προηγείται του Πέλκα. Ναι. Το Βιερίνια, όσο περνάει η ώρα, κερδίζει περισσότερο και με την εμπειρία του. Αλλά και με το γεγονός ότι είναι και σε καλύτερη κατάσταση, έχει σημαντική μικρή βελτίωση καθημερινή. Δηλαδή πηγαίνει προς το καλύτερο σε πολύ μικρούς και χαλαρούς ρυθμούς. Στον Άρη, ναι, σήμερα το πρωί. Είχαμε μια επικοινωνία με το φιλοδεστείο Θεσσαλονίκης και με την τοπική αυτοδιοίκηση. Εκεί πήραμε κάποιες πληροφορίες οι οποίες λέγαν ότι είναι στον αέρα το μάτς με τις πρωινές ώρες, με τις μεσημεριανές ώρες, Άρης ΠΑΟΚ. Και αυτό γιατί ενώ γίνανε λέει συστάσεις στην ΠΑΕ Άρης για να δημιουργήσει κάποια κενά στο θέμα της πυρασφάλειας, ήταν λιπέστατη η πυρασφάλεια, χρειαζόταν ένα μικρό κόστος για να γίνει και δεν έβαζε υπογραφή ούτε η τοπική αυτοδιοίκηση ούτε ο αρχηγός της πυροσβεστικής. Έγιναν κάποια τηλέφωνα, πήραν το χαριστέα του να ξεκινήσετε δουλειές, τουλάχιστον ξεκινήσετε να σκάβετε, να φτιάχνετε κάτι, γιατί και εμείς δεν μπορούμε να βάλουμε υπογραφή και αν γίνει κάτι. Σου λέει εσύ έβαλε την υπογραφή. Και καλά κάνουν. Και ο καθένας κοιτάει στη ζωή, θα είναι καλυμμένο τον οποίο είναι μοιραίο, το λέω εγώ. Τελικά δεν έγινε το δυσάρεστο, προχωρήσανε και σκάψανε εκεί ένα λάκκο και τι κάνανε και ξεκινήσαν τις εργασίες. Θα επανεξεταστεί μετά το παιχνίδι του Άρης ΠΑΟΚ το θέμα της πυρασφάλειας. Λοιπόν, κλείνει αμυντικό χάφο Άρης μετά τον Τζιν Μισάη. Φαίνεται ότι ο Άρης με το Σάσα μόνο εκεί δείχνει ότι έχει πρόβλημα. Δείχνει ότι ο Ματίγια μόνο, ο Σάσα μόνο δεν μπορεί να κάνει αυτά τα αμυντικά κενά, να παίζει δεξί μπακ, να κόβει μόνο και όταν χαθεί η μπάλα πάλι να δείχνει και πιέσει στον χώρο του και επειδή μπροστινή δεν μαρκάρουν. Και είναι ένα από τα προβλήματα τα οποία συζήτησε ο προπονητής του Άρη, ο Χαριστέας, με τους ποδοσφαιριστές. Ένα άλλο κομμάτι, Γιάννη, είναι ότι στον Άρη
το παιχνίδι το θέλουν πάρα πάρα πολύ σημαντικό. Και μάλιστα έμαθα πριν από λίγο ότι ο κύριος Καρυπίδης έπιασε τους ποδοσφαιριστές και τους είπε: μη μάθω ότι μας τρυπήσανε. Δεν θέλω να μάθω κάτι τέτοιο, θα σας πάρω τα κεφάλια και θα έχετε δυσάρεστες συνέπειες. Θέλω το ματς να το δείτε πάρα πολύ προσεκτικά και ιδιαίτερα μίλησε σε αυτούς οι οποίοι δεν έχουν ανανεώσει τα συμβόλαιά τους. Σε κάθε ομάδα το να δημιουργεί κάτι δυσάρεστο είναι αυτοί οι ποδοσφαιριστές. Μίλησε ιδιαίτερα σε αυτούς. Mm-hmm. Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι στον Άρη το ματς το προσέχουν αγωνιστικά, αλλά έχουν τον νου τους και εξαγωνιστικά, καθώς υπάρχει μεγάλη αντιπαλότητα μεταξύ των δύο ομάδων. Εδώ έχουμε πιθανή εντεκάδα. Η εντεκάδα είναι με τον Κουέστα, που δικαιωματικά κερδίζει τη θέση κάτω από τα δοκάρια. Ναι. Επανήλθε με καλά πατήματα και δικαίως παίζει. Εδώ τώρα ο Άρης είναι αναγκασμένος να πάει σε μια βαριά τετράδα, διότι δεν εμπιστεύονται το Στρούγγεν. Mm-hmm. Έχουν πρόβλημα με το Στρούγγεν. Θα παίξει ο Όουζ εκεί, με τον Βέλεφ και τον Γελιζίση στο κέντρο της άμυνας και τον Κοχούτα αριστερά. Ο Σάσα θα κόβει με τον Ματίγια δίπλα του. Ο Λάρσον θα παίξει φυσική του θέση αριστερά και όχι δεύτερο σέντερφορ. Ο Γκάμα πίσω από το φορ, ο Φετβατίδης δεξιά με την Ιδέγια στην κορυφή. Υπάρχει μία πιθανότητα την οποία έμαθα πριν από λίγο να έχουμε μία έκπληξη η οποία θα έχει να κάνει με τον Ντεγκινή. Δηλαδή να μην παίξει ο Γκάμα, γιατί ο Γκάμα Γιάννη δεν βγάζει 90 λεπτό και αυτό. Λέμε για τους παίκτες του Πάου, δεν βγάζει ο Μαουρίσιο, δεν βγάζει και ο Γκάμα. Και ίσως μοιάσουν το παιχνίδι μεταξύ των δύο. Να ξεκινήσει ο Γκάμα να δει ο Ντεγκινή. Μάλιστα ο Ντεγκινή θα είναι, αν παίξει, πίσω από το σέντερφορ σαν ένα ρολέκαρο. Τελευταίο. Μίλησε ο Καρυπίδης στους ποδοσφαιριστές και στον μίλησε με τον Καρυφαία πώς θα αντιμετωπίσουν στρατηγικά το παιχνίδι. Και είπε ένα ωραίο, εγώ το έμαθα μέσα από τα πολιτήρια, τι είπε, ένα ωραίο. Το ωραίο ποιο είναι. Δεν πρέπει να πάμε με το συνέστημα αλλά με τη λογική. Box to box, τα 8 εκατομμύρια, τα 50 εκατομμύρια, το πιθανό είναι να χάσουμε. Να παίξουμε box με έναν καλύτερο, θα χάσουμε. Οπότε πρέπει να δούμε το παιχνίδι πώς θα το κερδίσουμε με πονηριά, με κλεψιά και όχι αφήνοντας εκτεθειμένα τα νότα μας. Δηλαδή αυτά τα πρέσιν ψηλά και το άου του πρώτου Κοσαλέβη με το Χαριλάου να θέλει τη νίκη κτλ. Θα προσπαθήσει τουλάχιστον ο γνώστης του ποδοσφαίρου Καρυπίδης να μεταφέρει στους ποδοσφαιριστές και τον προπονητή. Παιδιά, αν πάμε με το συνέστημα, θα χάσουμε. Πιθανό να μην κερδίσουμε. Δεν θα πάμε με το συνέστημα, θα πάμε με τη λογική. Οπότε μπορεί να δούμε έναν άλλο ο οποίος να είναι λίγο κακομύρης φαινομενικά και να φέρνει σε αντιεπιθέσεις πάνω στα center back και να γίνει ένα ωραίο παιχνίδι. Εντάξει, ένα ωραίο παιχνίδι. Μην ξεχνάμε πώς έχασε ο Άρης την Τούμπα στον πρώτο γύρο στις καθυστερήσεων. Και να σημειώσουμε ότι ο ΠΑΟΚ αίτητο συνεχίζει από την εκείνη της πρωταθλήματος και από το περσινό ντάμπλ, αλλά φέτος μετράει 4 οπαλίες σε αριθμό ντέρμπι. Δεν έχει κερδίσει ακόμα ντέρμπι, αν δεν κάνω. Και θα είναι μεγάλη μαγιά για τον Άρη να του κόψει και το αίτητο. Έχει δηλαδή και ηθικό κομμάτι το ρεπορτάζ του Άρη. Λέει, άμα τον κερδίσω, πηγαίνω μπροστά στην 5η-4η θέση. Άμα τον κερδίσω, του πάω το αίτητο, 2. Φεύγει από την πρώτη θέση, πάει ο Ολυμπιακός, γιατί αφενείς σου λέει Αργιανή να μου το πάρουν αυτό το πρωτάθλημα και είναι φορές να το πάρει ο Ολυμπιακός. Έχουμε και τα οπαδικά, τα οποία τα ξέρω εγώ πάρα πολύ καλά και τα μυρίζω λοιπόν κάθε μέρα στην πόλη. Έγινε Κωστή, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Πάμε τώρα εμείς στο ρεπορτάζ. Το φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του νέου Έλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά μπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλιλός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με ντόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσίπουρο μεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό θεσσαλικό τρόπο. Κάθε μέρα με διαφορετικές φρέσκες λιχουδιές. Σε μεγάλο πιάτο. Και κάθε μέρα με διαφορετικό κατάλογο. Χώρος για κοινωνικές εκδηλώσεις. Με πάρκο 5 στρεμμάτων και παιδική χαρά. Στο Τριάδι. Ό,τι φας δεν θα το ξεχάσεις. Και με ό,τι πιείς θα τα χάσεις. Φαρσαλινός στο Τριάδι. Για μέρα κλειδί.